Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη της ηχθιαγοράς Νέα Σμύρνης, κύριο Παναγιώτη Μπακάλη. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και σήμερα, όπως ίσως έχετε δει, το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει με την ελληνική διατροφή και πιο συγκεκριμένα με σαν προϊόν διατροφής το ψάρι. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μην έχουμε κοντά μας, όπως κάθε φορά, ανάλογα με την εκπομπή και το θέμα, κάποιον ειδικό. Κύριε Μπακάλη, καταρχήν χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε πώς ξεκινήσατε και αν υπήρχε προϊστορία στην οικογένεια ή από κάποιο μέλος της οικογένειας που ήταν το κίνητρο για να ασχοληθείτε με το εμπόριο των ψαριών και των θαλασσινών γενικότερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ κοντά σας, κύριε Παναγιώτη. Από 8 χρόνων παιδί πήγαινα με τον παππού μου, διότι είχε τρίκυκλο και πουλάγε ψάρια στις γειτονίες του Κερατσινίου και του Πειραιά. Και μετά ακολούθησα και με τον μπαμπά μου που είναι πολιτής χρόνια μέσα στην Ιχθυόσκαλα και ακολούθησα και εγώ να είμαι πολιτής 17 χρόνια μέσα στην Ιχθυόσκαλα σε μια εταιρεία με ιχθυοτροφικά ψάρια, δηλαδή ψάρια ιχθυοτροφίου, τα οποία πλέον και τα ψάρια του ιχθυοτροφίου φεύγουν στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς οι Έλληνες στην εξαγωγή αλιείας και ιχθυοτροφικών ψαριών. Και από μικρός έχω μάθει αυτή τη δουλειά και στα 28 μου άνοιξα τη δική μου επιχείρηση, την Ιχθυαγορά Νέας Μύρνης, ο Παναγιώτης, στην Αχιάλου 36 και Βοσπόρου 11. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε παρακάτω και γι' αυτό. Να μας πείτε λίγο για την εφοβιαστική αλυσίδα, δηλαδή, για να καταλάβει και λίγο ο Έλληνας καταναλωτής και όχι μόνο. Από την ψαρόβαρκα ή την τράτα, πώς φτάνει τελικά στο πιάτο του καταναλωτή? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μέσα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και ανθρώποι. Και συγγνώμη, και μια ακόμη παράμετρο, σαν δεύτερη ερώτηση, για να το καλύψουμε έτσι αρχικά το θέμα. Επειδή αναφέρατε να αναφέρουμε τα ψάρια που είναι από τη θάλασσα ή από το ιχθυοτροφείο. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τα αλιευτικά σκάφη τα οποία λέγονται ανεμότρατες. Είναι τα μεγάλα τα σκάφη, πάνω από 25 μέτρα. Που φτάνουν και έως και 30 μέτρα και 35, από εκεί και πέρα. Τα καΐκια αυτά δουλεύουν από 1η Οκτώβρη μέχρι 23 Μαΐου στους χώρους, στις θάλασσες, εκεί που επιτρέπεται προς τη στεριά. Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο, από τις 17 Ιουλίου μέχρι ξανά 1η Οκτώβρη, δουλεύουν στα διεθνή ύδατα. Βέβαια, ανάλογα που τους επιτρέπεται να ψαρέψουν, πιάνουν και τα αντίστοιχα ψάρια. Γι' αυτό κάποιες φορές υπάρχουν άλλα ψάρια άλλους μήνες, άλλα ψάρια άλλους μήνες. Ωραία, θα αναφερθούμε παρακάτω και σε αυτό. Να πούμε λίγο με τη σειρά που από το αλιευτικό φτάνει στο... Το αλιευτικό, λοιπόν, όλα τα σκάφη τα αλιευτικά και τα γρυγρή και οι ανεμότρατες και οι τράτες πάνε... Πάνε τα ψάρια στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Από εκεί και πέρα, η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου επιτρέπει να μπει μόνο σε επαγγελματίες, σε ιχθυοπολία, όπως είμαι και εγώ ιχθυοπόλης, και σε εμπόρους οι οποίοι διακινούν σε άλλες ιχθυόσκαλες, όπως στην Ιχθυόσκαλα της Κρήτης, στην Ιχθυόσκαλα της Θεσσαλονίκης. Και αντίστοιχα, και οι άλλες ιχθυόσκαλες, ενώ παραλαμβάνουν πρώτες το εμπόρευμα από τα αλιευτικά, θα στέλνουν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Δηλαδή, ανάλογα που έχει πιο πολλή ποσότητα των ψαριών, κάπου καταλήγουν για να φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή. Είναι η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου που θα καταλήξουν, είναι η Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης. Εμείς που είμαστε στην Αθήνα, πάμε στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Μάλιστα. Αυτό. Άρα, από το αλευτικό, την κεντρική, την Ιχθυόσκαλα, μέσω εσάς καταλήγουν είτε στον χώρο της εστίασης σε εστιατόρια, ψαρόταβέρνες, βέβαια, κτλ. Είτε απευθείας στους καταναλωτές.
Ναι, αυτό συμβαίνει. Τώρα εδώ θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Αυτό μάλλον που ήταν και απορία μου. Ένας διαχωρισμός, δηλαδή βλέπουμε είτε στα σούπερ μάρκετ αλλά αντί και σε, στο δικό σας στα ιχθυοπολία γενικότερα, ότι είναι πελάγους ή από ιχθυοτροφείου. Τι διαφορά έχει, ας πούμε, στην ποιότητα του ψαριού? Κοιτάξτε να δείτε, τα πελαγείς και τα ψάρια μεγαλώνουν μόνα τους, τρέφονται μόνα τους και κυνηγάνε την τροφή μόνα τους. Τα ιχθυοτροφείου, τα ψάρια, θα υπάρχουν μέσα σε δίχτυα περικυκλωμένα και τα ταΐζουν ανθρώποι, οι οποίοι περιβάλλουν το χώρο στην καθαριότητα, υπάρχει περιβαλλοντική καθαριότητα, υπάρχει ο άνθρωπος που θα βάλει την τροφή, υπάρχει άνθρωπος που έχει την κατανόμηση όλη αυτή. Από εκεί και πέρα μεγαλούν, αλλά και πάλι και τα ψάρια του ιχθυοτροφείου γεννάνε. Δηλαδή υπάρχει αναπαραγωγή. Μάλιστα. Και πλέον τα ιχθυοτροφείου, τα ψάρια έχουν ανέβει επίπεδο. Δεν είναι όπως όταν ξεκινήσανε. Όπως μεγαλούν και τα κοτόπουλα, έτσι μεγαλούν και τα ψάρια. Και από εκεί και πέρα, όπως υπάρχει το ελεύθερο το κοτόπουλο, υπάρχει και το ελεύθερο το ψάρι. Και υπάρχει και το ψάρι του ιχθυοτροφείου. Γιατί όμως βλέπουμε διακυμάνσεις ή και διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες στο κομμάτι του κόστους? Κοιτάξτε να δείτε, το κόστος είναι ανάλογα με τις ποσότητες των ψαριών. Και στα ιχθυοτροφικά τα ψάρια, όταν θα υπάρχει έλλειψη, γιατί δεν πήγε ο καιρός καλά, γιατί δεν τους γεννήσαν τα ψάρια όπως έπρεπε, γιατί δεν βρήκαν τον κατάλληλο γόνο. Όταν λοιπόν θα υπάρξει μία έλλειψη, μπορεί να δούμε και την τσιπούρα από 8,5 ευρώ που πουλάω εγώ στο ιχθυοπολείο μου, να τη δούμε και 15 ξαφνικά. Όταν στην ιχθυόσκαλα υπάρχει γάβρος άφθονος, θα πάει πιο φθηνά. Δηλαδή και εγώ έχω τύχει να πουλάω γάβρο 3 ευρώ και τύχει να πουλάω γάβρο και 10 ευρώ. Η τιμή καθορίζεται από τις ποσότητες. Όπως και εκτός ψαριού, όταν κάπου υπάρχει έλλειψη στο εμπόριο γενικά, ανεβαίνει το κόστος. Δεν είναι από τις ποιότητες. Δεν είναι ότι η τσιπούρα είναι ψάρι για πέταμα του ιχθυοτροφείου, ενώ η αλανιάρα. Απλά δεν υπάρχουν τόσο. Ό,τι υπάρχει σε ποσότητα... Έχουμε δει κατά καιρού σε ρεπορτάζ, σε διάφορα ρεπορτάζ και αναφορές, να υπάρχει κάποιες περιόδους του χρόνου μεγάλη υπερπροσφορά. Θυμάμαι σχετικά πρόσφατο ρεπορτάζ, ίσως κυρίως προς το φθινόπωρο καλοκαίρι ήταν, στο οποίο οι καπεταναίοι από τα ληφτικά κτλ. Λέγανε ότι δεν έχετε κόσμο να αγοράσει ψάρια. Βέβαια, επειδή έχουν περάσει και το κομμάτι της πανδημίας, ίσως να επηρέασε και αυτό. Αλλά κατά περιόδους έχουμε δει ρεπορτάζ από την κεντρική αγορά των ψαριών το ότι να υπάρχει προσφορά και να μην υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. Αυτό βέβαια επηρεάστηκε λίγο και από το ότι κάποια περίοδο λόγω της πανδημίας ήταν κλειστά τα μεζεδοπολία, τα εστιατόρια, ψαροδαβαίνες. Αλλά πέρα από αυτό και πριν την πανδημία έχει ξανασυμβεί κάποιες τέτοιες αναφορές. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν στην ιχθυόσκαλα προσφορά και ζήτηση, υπάρχουν πολλών ειδών ψαριών. Γιατί όταν μια ανεμότρατα ψαρεύει στη θάλασσα, στο Αιγαίο, 2 μέρες, σίγουρα όταν θα έρθει στο λιμάνι θα φέρει ψάρια της ώρας, θα φέρει ψάρια και 2 ημερών. Οπότε εγώ που θα διαλέξω να πάρω για το κατάστημά μου τα ψάρια της ώρας, δεν θα τα πάρω την ίδια τιμή με τα ψάρια που είναι των 2 ωρών. Οπότε και εκτός αυτού στην πανδημία ήταν πολλά κλειστά μεζεδοπολία, ταβέρνες, καφενεία και ούτως εξής στην εστίαση. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος πήγε στα ιχθυοπολία. Τα ιχθυοπολία, ειδικά αυτά που ψήνουνε, δουλέψανε πάρα πολύ, όπως και εμείς δουλέψαμε, γιατί ο κόσμος ήταν στο σπίτι του, μαγείρεψε. Δηλαδή, όταν όμως ένα ψάρι είναι... Είδατε δηλαδή διαφορά στη ζήτηση... Υπήρχε πιο πολύ κίνηση, είχαμε πιο πολύ δουλειά, διότι ο κόσμος μαγείρευε στο σπίτι και δεν είχε την πολυτέλεια να βγει και έξω, οπότε θα το τρώγε το ψαράκι του στο σπίτι του. Θα βρεις και τον τρόπο να μαγειρέψει. Επισημάνω βέβαια εδώ, επειδή
ξέρω η διεσιωμασία ότι ήταν ουρές στο κατάστημά σας. Εντάξει, ειδικά Κυριακή των Βαΐων, καθαρά Δευτέρα, τις ημέρες κυρίως. Εγώ θα πω τις περισσότερες ημέρες υπάρχει ουρά και κοντεύετε, γι' αυτό έχετε βγάλει κάτι τραπεζάκια απ' έξω. Κοιτάξτε να δείτε, το παν είναι ότι είμαστε δίπλα στον καταναλωτή, προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές όπως πρέπει και μας εκτιμάει ο κόσμος. Εμένα το μαγαζί μου ιδρεύει στην Αχιάλου 36 από τις 20 Απριλίου του 2016. Τον Απρίλιο έχουμε 6 χρόνια εγγένεια δηλαδή. Έχουμε γενέθλια, δε. Γενέθλια. Αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι... Θα πούμε γενικότερα για την επιχείρηση, αλλά για να είστε 6 χρόνια σημαίνει ότι ο κόσμος κάτι έχει δει, κάτι έχει αναγνωρίσει. Βέβαια, ναι, δεν έχουμε παράπονο. Ο κόσμος μας είναι δίπλα μας και... Όπως εμείς στηρίζουμε την ποιότητα, την τιμή και την ευγένεια στον πελάτη, το ίδιο και οι πελάτες το αναγνωρίζουν και είναι καθημερινά δίπλα μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ή να προτείνουμε ότι ανά εποχή πρέπει περισσότερο να επιλέγουμε κάποια ψάρια ή υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά σε κάποια ψάρια ανά εποχή. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα βέβαια. Ναι. Όταν βγαίνουν οι ανεμότρατες στη δουλειά, στην ψαροσύνη που λέμε εμείς, 1η Οκτώβρη έχει πιο πολύ κοτσομούρα, μπακαλιαράκια, μπαρμπούνια, όμως δουλεύουν παράλληλα και τα γρηγρή, τα ψάρια που πιάνουν τα αφρόψαρα, γόπες, κολιούς, δηλαδή οι μήνες, Οκτώβρης, Νοέμβρης, έχει πάντα πιο αρκετά ψάρια, είναι και πιο οικονομικά, είναι όλα της εποχής, το ψάρι είναι να είναι φρέσκο. Τώρα κάποιες φορές, ανάλογα τον τόπο που έχει ψαρέψει και το καΐκι, που εμείς δεν το ξέρουμε πάντα, γιατί δεν είμαστε πίσω από το καΐκι, ακόμα και οι καπεταναίοι δεν τα ξέρουν, μπορεί κάποια ψάρια να μην είναι τόσο νόστιμα. Το ψάρι όμως, τις περισσότερες φορές είναι νόστιμο, ειδικά όταν είναι φρέσκο, όταν είναι πρωινό. Όταν λοιπόν δουλεύει το γρηγρί που πιάνει το γάβρο στις 4 ώρα τα ξημερώματα και φεύγει από το Πευκή Ευβίας, μπορεί να φύγει από την Πάτρα το αυτοκίνητο, και παλεύουν στους δρόμους για να φέρουν τα ψάρια στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και 6 ώρα και 7 η ώρα, όπως και εγώ τυχαίνει, να είμαι ακόμα 7,5 ώρα το πρωί στην Ιχθυόσκαλα και 8 η ώρα να φτάσω στο μαγαζί μου με φρέσκα ψάρια. Και επειδή πριν ανοίξω και το κατάστημά μου, αλλά και μετέπειτα που το άνοιξα και χρόνια είχα κάνει και αυτό το πράγμα, το να φεύγω 12 η ώρα τα μεσάνυχτα από την Αθήνα για να πάω στην κάτω Αχαγιά να φορτώσω ψάρια από καΐκια και να τα φέρω στην Ιχθυόσκαλα στις 4 ώρα το πρωί. Ο ένας οδηγός παίρναγε τον άλλον για να προλάβουμε να πάμε να προλάβουμε τις αγορές και να προλάβουμε τα καταστήματα να έχουν φρέσκο ψάρι. Οπότε αυτό είναι το λεγόμενο που λέγαμε και πριν, ότι ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να βρει φρέσκο ψάρι στα ιχθυοπολία μας. Από εκεί και πέρα είναι η εμπιστοσύνη του κάθε ιχθυοπόλη το να λέει την αλήθεια στον πελάτη του. Δεν είναι κακό το να μας έχει μείνει ένα ψάρι από τη Δευτέρα και να πούμε στον πελάτη μας την Τρίτη ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι 20 ωρών ψάρι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν το πήρατε εχθές, να μην μπορέσατε να το μαγειρέψετε και την Τρίτη να το μαγειρέψετε. Δεν πάει να πει ότι χάλασε το ψάρι όταν είναι φρέσκο. Εδώ να ρωτήσω το εξής. Συμβαίνει μερικές φορές ή αρκετές καταναλωτές να αγοράζουν κάποιο ψάρι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, ανάλογα. Το οποίο, καλά, τα μικρά περισσότερο είναι και πιο εύκολο ναι, και πιο άμεσα. Τα πιο μικρά ψάρια μετά, είναι πιο ευαίσθητα. Θα μιλήσουμε μετά και για τις ψαρομεζέδες. που μπορεί να το βάλει στο ψυγείο άμεσα από την αγορά και να το κάνει την επόμενη. Λέω ένα tips καταρχήν για να κάνω την ερώτησή μου. Εκπαιδεύουμε σιγά σιγά, μαθαίνει ο Έλληνας πρώτον να ρωτάει και να τον εκπαιδεύουμε τον Έλληνα καταναλωτή στο πώς να διαχειρίζεται το ψάρι όταν το αγοράζει. Κοίταξε, το καταναλωτής πάντα το ψάρι είναι ιδιαίτερο προϊόν και πάντα οι καταναλωτές θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και τα ερωτηματικά ότι είναι φρέσκο, οπότε το έφερες. Παναγιώτη, μπορώ το ψάρι να το φτιάξω αύριο? Ναι,
Π.χ. κυρία Μαρία, η πελάτησα, κυρία Μαρία μου, τα έφερα σήμερα τα ψάρια, δεν έχουν τίποτα. Μπορεί να τα βάλει σε ένα ταψάκι με μια βρεγμένη πετσέτα, με βρεγμένο χαρτί κουζίνας για να μην στεγνώνει το ψάρι. Δεν είναι καλό να αφήνουμε το ψάρι μέσα στο χωνί. Το χωνί είναι το χαρτί που δίνουμε στον καταναλωτή. Γιατί όταν το ψυγείο του καταναλωτή είναι στους 6 με 7 βαθμούς, το χαρτί, επειδή είναι χοντρό, περιέχει αντίσταση στο να φτάσει γρήγορα η ψήξη. Καλό είναι να βγάζουμε τα ψάρια. Καλό είναι τα ψάρια πάντα να καθαρίζονται. Όταν θέλεις ακόμα να τα βάλεις και στην κατάψυξη. Μάλιστα. Είναι μύθος ή αλήθεια ότι κάποια ψάρια που καταψύκνονται άμεσα είναι πιο φρέσκα από, από τον παραδοσιακό τρόπο των ψαριών που παίρνουμε από τα βιοπολία? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλα σκάφη όπως στο εξωτερικό, τα οποία τα καταψύχνουν, υπάρχουν ειδικά ψυγεία, ειδικοί... Άμεσα που το... Άμεσα, ναι, ναι. Ειδικά μέσα, άμεσα στη θάλασσα που τα καταψύγνουν επί τόπου. Υπάρχει και το κατεψυγμένο ψάρι, το λεγόμενο φρέσκο κατεψυγμένο, που μπορείς να το βρεις σε κατεψυγμένα προϊόντα από άλλους συναδέλφους, με εκθειοπολία, με οτιδήποτε κατάστημα υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα το ψάρι όταν το παίρνεις πολύ φρέσκο, όταν το παίρνεις το ψάρι πολύ φρέσκο, από τον ιχθυοπόλη σου και το καθαρίζεις και το καταψύξεις εσύ, ξέρεις ότι εγώ έχω στην κατάψυξη το ψάρι μου 5-6 μέρες. Ενώ όταν το παίρνεις, υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχουν και ημερομηνίες λήξης σε κάποια προϊόντα και γι' αυτό παίρνεις και ξέρεις ότι πρέπει να το φτιάξεις. Αν δεν ξέρεις όμως πότε έχει καταψυχθεί και δεν ξέρεις και τις μεταφορές που υπάρχουν. Το κυριότερο πράγμα στο κατεψυγμένο. Γι' αυτό κάποιοι καταναλωτές συζητάνε ακόμα και σε εμάς και μας λένε, πήραμε ένα ψάρι και ήταν αστέρι, πολύ καλό. Και ξαναπήραμε το ίδιο φρεσκοκατεψυγμένο ψάρι και δεν ήταν τόσο καλό. Διότι όμως αυτό μπορεί στη μεταφορά, στα κοντέινερ που έρχονται σε οτιδήποτε, να έχει χαλάσει ένα ψυγείο και να μην έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Να έχει χάσει την ψήξη του το ψάρι. Όμως αυτό πάλι και εκεί πρέπει να έχει εμπιστοσύνη τον άνθρωπο που απευθύνεσαι το να πάρεις το κατεψυγμένο. Το κάθε τι δηλαδή, υπάρχει η ποιότητα και η υπευθυνότητα του κάθε ανθρώπου που το πουλάει. Γι' αυτό και εμείς στο κατάστημά μας προσπαθούμε πάντα να λέμε την αλήθεια και αν κάτι έχει μείνει, το φέραμε τη Δευτέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, μπορείτε να το φτιάξετε άμεσα όμως. Και το παίρνετε και πιο οικονομικά. Μπορείς από 10 π.χ. ευρώ την κοτσομούρα, όταν σου έχει μείνει 2 μέρες στο κατάστημά σου, να πεις στον καταναλωτή ότι πάρ' την 5 ευρώ και φτιάχνει την σήμερα αύριο. Το ψάρι δεν παθαίνει τίποτα και μια εβδομάδα στο ψυγείο. Απλά τα λεφτά και τα ψάρια, λέει η παροιμία, τρώγονται φρέσκα. Σωστά. Σωστά. Θα προχωρήσω στη συζήτησή μας. Έχουν μάθει οι Έλληνες να τρώνε ψάρι τα τελευταία χρόνια περισσότερο από άλλες φορές? Γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία της λεγόμενης υγιεινής διατροφής που έχει περικλεί και το ψάρι. Αυτό προτείνουν και περισσότερο οι διατροφολόγοι τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Το ψάρι, η διατροφή του ψαριού είναι ιδιαίτερη γιατί έχει πολλές ουσίες. Ο κόσμος παίρνει τη βιταμίνη D, υπάρχει ο Σολωμός που θα πάρει την ωμέγα 3 και πάει λέγοντας. Οι γιατροί και όλοι οι διατροφολόγοι το συνιστούν από 3 φορές την εβδομάδα σίγουρα και από εκεί πέρα όσο μπορεί και ο καταναλωτής. Το ψάρι, επειδή είναι και ένα προϊόν βέβαια που τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει τις τιμές του, δεν έχει δηλαδή αύξηση, ούτε μπορείς να το πάρεις ακριβά. Από εκεί πέρα ο καταναλωτής είναι το θέμα το ψάρι, ότι κάποιοι τους μυρίζει το σπίτι, κάποιοι δεν ξέρουν να το φτιάξουν. Όμως το βάζουν στη διατροφή τους, προσπαθούν τον κάθε τρόπο. Έχετε βοηθήσει όμως λίγο με την συμβουλή σας, με τον τρόπο μετά την αγορά, ότι ξέρεις, πρόσεξε εκείνο, κάποιες συμβουλές που θα μπορούσαν να τους κάποιους δισταγμούς που μπορεί να είχανε. Βέβαια, βέβαια.
Αυτό συμβαίνει. Να εκλείψουν οι δισταγμοί που πιθανόν να είχαν. Έχουν υπάρξει πελάτες, καταναλωτές που είχαν πάρει ένα ψάρι και δεν τους άρεσε και το ξαναδοκιμάσανε και τους άρεσε πάρα πολύ διότι καταλάβανε ότι ήταν φρέσκο αυτό που πήρανε, ενώ όταν το είχαν ξαναπάρει δεν ήταν τόσο φρέσκο όσο έπρεπε και γι' αυτό δεν τους άρεσε. Γιατί όταν ένας καταναλωτής πάει σε ένα κατάστημα και δεν παίρνει το σωστό πράγμα και το σωστό προϊόν που πρέπει να πάρει και είναι ημερών ή οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα και το πώς θα το μαγειρέψεις. Γιατί αν πάρεις ένα ψάρι και ενώ είναι πολύ φρέσκο, το βάλεις στο φούρνο να το ψήσεις μια μισή ώρα που ακούω τους καταναλωτές, γιατί δεν ξέρεις. Λογικό είναι, γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε, πρέπει να συμβουλευόμαστε, δεν είναι κακό να ρωτάμε και να συζητάμε. Και από την άλλη, μια άλλη πτυχή, επειδή το ένα είναι το λιανιμπόριο, αλλά μπορεί να, φαντάζομαι ότι έχετε και κάποιους πελάτες χώρο της εστίασης. Και πελάτες με το στο χώρο της εστίασης. Όταν εγώ, ο απλός καταναλωτής, πάω να φάω ψάρι, έχοντας την εμπιστοσύνη που δείχνω στο πρόσωπό σας, μπορώ να ξέρω και να γίνω εντός εκτός εισαγωγικών συνειδητός καταναλωτής στο θέμα ότι θα πάω να κάτσω να παραγγείλω ψάρι και ξέρω τι θα παραγγείλω ή τι να δω σε μια ψαροταβέρνα, να διακρίνω κάποια πράγματα αν όντως αυτά που έχει ο μαγαζάτορας είναι φρέσκα ή όχι. Άρα, εγώ θα πω το εξής χαριτολογώντας, πέφτει και λίγο το βάρος πάνω στις πλάτες σας σε αυτό το κομμάτι. Σε όλους πέφτει το βάρος και από εκεί και πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει ψάρια χρόνια. Έχει ανθρώπους γύρω του, ακόμα και καΐκια που ψωνίζει ένας καταναλωτής και πάει σε μια ταβέρνα ή έρθει σε μένα και πάω να τον παίξω έξυπνο σε έναν καταναλωτή και να κάνω το δικό μου και να του δώσω κάτι για να το ξεφορτωθώ εγώ και μετά θα το καταλάβει, ο χαμένος θα είμαι εγώ. Δεν είναι ο καταναλωτής, γιατί ο κάθε καταναλωτής έρχεται και σου δίνει την εμπιστοσύνη του. Γι' αυτό πρέπει όλοι οι επαγγελματίες, την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο καταναλωτής και μπαίνει μέσα στο κατάστημά μας, το σεβασμό που μας δείχνει, να το σεβαστούμε και εμείς. Υπάρχουν και κάποιοι καταναλωτές που δεν μας σέβονται με τη συμπεριφορά τους. Πάλι όμως θα δείξουμε το σεβασμό αυτό που πρέπει και θα είμαστε σωστοί απέναντί τους. Θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη αναφορά. Έχουμε κάνει σε προηγούμενες μας εκπομπή, έχουμε αναφερθεί και ήταν παραλήψη να το αναφέρω στην αρχή, για τον αλλιευτικό τουρισμό, κάνοντας μια αναφορά ότι κυρίως στη Μεσόγειο, ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ισπανία, έχουμε τη μεγαλύτερη ακρογραμμή. Περιοριζόμαστε από πόσα νησιά. Και έχουμε ένα θαλάσσιο πλούτο, τον οποίο τον βλέπουμε και το γευόμαστε. Είναι... Η θάλασσα είναι από τα πιο ωραία που έχει η Ελλάδα. Και στις παραλίες μας και ο θαλάσσιος πλούτος που έχουν οι θάλασσές μας και τα ψάρια αλλά και τα θαλασσινά. Και τα θαλασσινά. Έχουμε αχινούς πολύ ωραίους οι οποίοι καθαρίζονται και πουλούνται σε αχινοσαλάτα, σε βαζάκια. Την καθαρά Δευτέρα υπάρχει πιο πολύ κατανάλωση. Μετά είναι οι καραβίδες, είναι ο αστακός, είναι οι αστακοκαραβίδες. Υπάρχουν τα μύδια, τα κηδόνια, οι γυαλιστερές. Τα στρίδια, τα γαλλικά που λέμε που έρχονται από Εσείς Γαλλία. Εσείς τώρα πάντα του κάνετε λίγο σόκιν, ας πούμε. Για τους κυρίους αναφέρουμε περισσότερο. Εντάξει. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και τα μύδια. Υπάρχει η γαρίδα υψηλή, το γαριδάκι που λέμε, το ανεμοτρατάρικο. Η γάμπαρη που τη λένε κάποιοι καταναλωτές. Και είναι και ωραίοι ψαρομεζέδες. Τα χταπόδια, τα γαλαμάρια, οι σουπιές. Οι οποίες συμπληρώνονται με πολύ ωραία παρέα. Βέβαια, βέβαια. Και με ούζο. Η παρέα και η καλή παρέα και το ούζο λες όλες τις αλήθειες μετά. Ήθελα να πω επίσης το εξής. Κάποια μικρά, ας το πω, tips που θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές ή που τους λέτε όταν αγοράζουν τα ψάρια, ότι στα μικρά παρνοσχάρι είπε... Νομίζω, εδώ θα με διορθώσετε, είστε πιο ειδήμων. Στα μικρά περισσότερο πηγαίνω στο τηγάνι, ότι ο γάβρος, η μαρίδα, το μαριδάκι είναι στο τηγάνι, ενώ τα μεσαία ψάρια
τύπου τσιπούρας ή... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να είναι και ψητά και τα λοιπά, ότι τι πρέπει να προσθέσουν στην Παρασκευή τους. Στο, την ώρα που τα αγοράζουν. Την ώρα που θέλουν να τα μαγειρέψουν, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, ο γάβρος, τηγανιτός, είναι πολύ απλά. Ζεσταίνει στο τηγάνι. Αυτό δεν θέλετε να σου πω. Και αυτό. Μετά τον Πετρετζίκη, ο κ. Μπακάλης. Κοιτάξτε να δείτε, άμα καίει το τηγάνι, αλευρώνεις λίγο το γάβρο ή τη σαρδέλα, οτιδήποτε, οτιδήποτε ψάρτες να το κάνεις τηγανιτό, και το καλύτερο αλεύρι είναι το καλαμποκάλευρο. Γιατί πάντα γίνεται τραγανό το ψαράκι μας. Αυτά είναι. Από εκεί και πέρα, ο καταναλωτής, όταν θα θέλει να αγοράσει γάβρο, ο γάβρος ο φρέσκος μπλεδίζει. Ενώ ο γάβρος που έχει μείνει μία μέρα κοκκινίζει στο κεφάλι. Είναι λογικό. Αλλά υπάρχει και η εξής παρουσίαση σε αυτό το πράγμα, που πολλές φορές ο γάβρος είναι ταλαιπωρημένος, διότι το καΐκι έτρεξε για να προλάβει να το βγάλει έξω, να το, για να φτάσει στο πιο του καταναλωτή, και να μην έχει προλάβει να το έχει παγώσει σωστά ή να μην έχει προλάβει, επειδή αντί να πιάσει 500 κιλά ψάρια έπιασε ένα τόνο, συμπιέστηκε το ψάρι και να είναι, λέγεται, ταλαιπωρημένο. Δηλαδή λένε ότι είναι φρέσκο αλλά δεν έχει μούτρα να πουληθεί. Πολλές φορές τα μαγαζιά μπορεί να έχουμε γάβρο γδαρμένο, διότι έχει πιαστεί ο γάβρος με κάποιο άλλο ψάρι το οποίο έχει χτυπηθεί. Π.χ. όταν ο γάβρος πιάνεται με σαμπανιό, με ψηλό, πολύ ψηλό σαφριδάκι, το σαφριδάκι πίσω στην ουρά έχει ένα κόκαλο εξωτερικό, σαν κόκαλο που είναι αυτό. Αυτό το πράγμα χτυπάει το ψάρι, οπότε από εκεί και πέρα είναι καθαρά να έχεις εμπιστοσύνη στον ιχθυοπόλη σου και να σου πει αυτό που πρέπει. Και να αγοράσεις αυτό που θα σου πει και αυτό να είναι. Και στα, ας το πω, μεσαία ψάρια, πρέπει να, όταν τα ψήνουμε... Κοιτάξτε, τα μεσαία... Γιατί νομίζουμε, είτε ψητά είτε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, πάμε να κάνουμε ένα ψάρι στο φούρνο, ότι πρέπει να το ψήνουμε ώρες. Το ψάρι όσο το ψήνεις χάνονται οι ουσίες, στεγνώνει και γίνεται στουπί. Μετά όχι απλά δεν τρως ψάρι, δεν ξέρεις καν τι τρως. Το ψάρι προθερμαίνουμε το φούρνο πάντα 10 λεπτά, 1 τέταρτο σε 180 βαθμούς ή σε 170 και το βάζουμε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά. Όταν θέλουμε σε γκριλιέρα να το ψήσουμε... Το ψήνεις 1 τέταρτο από τη μία, 1 τέταρτο από την άλλη. Άτα. Και ανάλογα μετά το μέγεθος του ψαριού. Δηλαδή ένα ψάρι ενός κιλού θέλει πιο σιγανή φωτιά και πιο λαου-λαου. Πιο λίγο. Να το γυρνά συνέχεια. Γιατί όταν το ψάρι το γυρνά συνέχεια, την ώρα που πάει να βράσει μέσα, δεν καίγεται απ' έξω και βράζει λίγο μέσα από τη μία, μετά το γυρνάς βράζει από την άλλη. Και δεν μας καίγεται απ' έξω. Και έτσι ψήνεται πιο καλά. Αυτά θέλαμε να ακούσουμε. Αυτά είναι για μερακλείδες, βέβαια. Αυτά θέλαμε να ακούσουμε. Να επισημάνουμε ότι σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε ορισμένα tips και να αναδείξουμε την ελληνική διατροφή και κυρίως το ψάρι. Και να επισημάνουμε επίσης ότι η ελληνική διατροφή και κυρίως η μεσογειακή διατροφή είναι αυτή την οποία μέχρι που διδάσκουν σε αμερικάνικα πανεπιστήμια αναζητούν οι ξένοι επισκέπτες περισσότερο, και επίσης σε κάτω από την κατηγορία γαστρονομικός τουρισμός έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και αναζητάνε οι ξένοι επισκέπτες τα πρωτογενή προϊόντα όπως είναι τα ψάρια. Και είχαμε κάνει και παρουσίαση για τον αναλυτικό τουρισμό ένα παράδειγμα ότι μέσα από τις στράτες αυτό που βλέπουμε ίσως στα YouTube σε ταινίες που πάνε και ψαρεύουν, έχει τη δυνατότητα, αν θέλει ο ξένος επισκέπτης, να δει την εμπειρία πώς γίνεται η αλία ψαριών και θαλασσινών και να ψαρεύει και ο ίδιος, και πάνω στην τράτα κάποια ψαράκια να ψάρει να γευθεί τον κόπο του. Βεβαίως. Όπως, έχουμε πάει δηλαδή σε μια φιλοσοφία ταξιδιών εμπειρίας πλέον και όχι ταξίδια μόνο να έρθουν να βρουν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά να έχουν και μια εμπειρία.
συνδυαζόμενο με θέματα διατροφής, όπως είναι το ψάρι, το κρασί, που είναι πρωτογενή προϊόντα, και ένα ουζάκι επίσης. Και ένα ουζάκι, βεβαίως. Είναι μια διαφορετική εμπειρία που μπορεί να συναντήσει ένα ξένος πάνω σε μια τράτα, σε μια ψαρόβαρκα, και αυτό σιγά σιγά αναπτύσσεται και το αναζητούν. Όπως επίσης αναζητούν και μικρούς παραγωγούς και σε άλλα μας προϊόντα, σε τυριά κτλ. Η εμπειρία του να μπουν μέσα σε αμπελώνες, να δουν όλη τη διαδικασία. Το πώς γίνεται μέχρι να φτάσει στο μπουκάλι. Μέχρι να φτάσει στο μπουκάλι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την τουριστική δραστηριότητα για σχεδόν 12 μήνες. Αυτό είναι και η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς του κράτους και ξεκινάει η τουριστική περίοδος το Μάρτιο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους και να αναφέρουμε ότι αύριο ξεκινάει μια μεγάλη έκθεση η Χορέκα, όπου έχει επαγγελματίες του κλάδου σας αλλά και από άλλους τομείς. Δεν θα μπορούσα να μην είμαστε ο προπομπός αυτής της έκθεσης και να μην έχουμε μια αναφορά στο θέμα τα διατροφής και κυρίως το ψάρι, καλώντας επαγγελματίες στο χώρο, αναφερόμενος στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος θα μας πει ξανά πού μπορεί να σας βρει και τι υπηρεσίες μπορεί να, τι υπηρεσίες δωρεάν παρέχεται. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στην Αχιάλου 36, όπως είπαμε, και Βοσπόρου 11, γωνιακό μαγαζί, Ιχθυαγορά Νέας Μήνης ο Παναγιώτης. Μπορούμε να πάμε στον καταναλωτή στο σπίτι του τα ψαράκια δωρεάν, κατόπιν επιθυμία του να τα καθαρίσουμε δωρεάν και να τα πάμε... Δέχεστε και παραγγελίες. Δεχόμαστε παραγγελίες και ακόμα και από την προηγούμενη μέρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεννόηση με τον καταναλωτή, το μπορεί να θέλει κάτι αλλά να μην το βρούμε άμεσα στην Ιχθυόσκαλα ή στις συνεργασίες που υπάρχουν με τα καΐκια άμεσα, διότι αν δεν είναι φρέσκο το προϊόν και σωστό δεν θα το πάρουμε για να το δώσουμε στον πελάτη μας και να πούμε ότι τον εξυπηρετήσαμε. Μπορεί να χρειαστεί δηλαδή μια παραγγελία να παραδοθεί και τη τρίτη μέρα και τη δεύτερη ακόμα από την πρώτη. Εγώ να δείξω και το σχετικό φυλάδιο που μπορεί να βρει κανείς. Θα μας πείτε λίγο για τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-21-63-502. Μπορεί ο καταναλωτής να μας βρει στην Google, στη Ιχθυαγορά Νέας Μήνης ο Παναγιώτης και στο Facebook, Ιχθυαγορά Νέας Μήνης ο Παναγιώτης. Εγώ να πω κάτι που φαντάζομαι εσείς δεν θέλετε να το έτσι αναφέρετε, αλλά να πω και την κοινωνική διάσταση της επιχείρησής σας και την ευαισθησία που δείχνετε σε μια συνεργασία που έχει τα τελευταία χρόνια με την Ένωση Ποντίων Νέας Μήνης Δάφνης Παλαιού Φαλήρου, η Μαύρη Θάλασσα, συμμετέχοντας στις εκδόσεις, στις πολύ καλές εκδόσεις της Ένωσης Ποντίων Νέας Μήνης Μαύρη Θάλασσα, και στο τελευταίο ημερολόγιο αφιέρωμα για την μικρασιατική καταστροφή, ένα πραγματικά κόσμημα με πολλή προσπάθεια που έγινε και επιμέλεια κειμένων από την πρόεδρο, την κυρία Χρυσοχοΐδου, και συγχαρητήρια στην ειδική στο σύλλογο για αυτή την προσπάθεια, όπου συμμετείχατε με τη συμβουλή σας χορηγός. Θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτή τη διάσταση της επιχείρησής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ όμως ξέρω και κάτι άλλο, το οποίο δεν το λέτε, ότι αρκετές φορές σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν δυσκολίες έχετε συνδράμει, βοηθάτε κόσμο. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και να είμαστε δίπλα στους συνάνθρωπούς μας, γιατί δεν είναι μόνο η επιχείρηση το να έχει καλά αποτελέσματα. Ας έχει πιο κακά αποτελέσματα στους τζίρους μας, αλλά να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Και επειδή θα μας μαλώσουν, δίπλα σας και πίσω από σας είναι μια ομάδα. Δεν είστε μόνος. Όχι βέβαια. Υπάρχουν... Να κάνουμε μια αναφορά, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον να το... Υπάρχει ο κύριος Ηλίας, ο εξαιρετικός καθαριστής μας, και υπάρχει και η Ιωάννα, η οποία
είναι και αδελφή μου. Γιατί η Ιωάννα δεν θα μας μιλήσει αύριο. Η Ιωάννα είναι πολίτρια του καταστήματος και εξυπηρετεί κυρίως πάρα πολύ τις κυρίες. Είναι εξαιρετική, δύο πολλούς χαιρετισμούς, ελπίζω να μας ακούει τους χαιρετισμούς μας. Χαιρετισμούς κυρία Ιωάννα Μπακάλη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτή μας η παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Με τιμά από το απόψινό μας live και η εκπομπή σας, με τιμά που με καλέσατε. Εμείς να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε μια σειρά αντίστοιχων εκπομπών με επαγγελματίες σε διαφορετικά αντικείμενα, κάτω από την φιλοσοφία του γαστρονομικού τουρισμού. Θέλω να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας με πρωτογενή κυρίως προϊόντα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο». Καλό σας βράδυ.